ολοκληρώθηκε στη Θεσσαλονίκη αυτές τις μέρες στα πλαίσια του 21ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ η προβολή ενός εντυπωσιακού ντοκιμαντέρ με μία αναφορά στα χαμένα ίχνη εδώ και 45 χρόνια που έχουν αφήσει ανοιχτές πληγές, μεγάλες εκκρεμότητες στη διεθνή ιστορία και βεβαίως στην Κυπριακή Δημοκρατία. Και είναι ιδιαίτερη χαρά το να φιλοξενεί στη συχνότητα μία καλή φίλη, αλλά κυρίως μία επαγγελματία δημοσιογράφο που πλέον από ένα άλλο μετερίζει, αυτό του καθηγητή στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και Επικοινωνίας στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου, φέρνει στην επιφάνεια ξανά μια υπόθεση που πάει να βουτυχτεί στη λύθη, αλλά όπως είπε η ίδια, η λύθη δεν είναι η λύση. Είναι η Σοφία Ιορδανίδου. Καλημέρα, Σοφία. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας. Πες μου κάτι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτό το ντοκιμαντέρ, το οποίο είναι περίπου 40 λεπτά, όταν ξεκινούσες μαζί με όλους τους άλλους συντελεστές να το οργανώσεις, είχες κατά νου τι? Είχα κατά νου αυτήν την ανοιχτή πηγή που συνεχίζει να πονά και να απασχολεί εκατοντάδες οικογένειες στην Κύπρο, οι οποίοι ψάχνουν τα ίχνη των δικών τους ανθρώπων. Και επειδή είναι έντονο πλέον ότι πλησιάζουμε στη λύση, στη λύση του Κυπριακού, φαίνεται ότι πάει να κλείσει και αυτό το θέμα των αγνοωμένων. Τη στιγμή που είναι φανερό ότι απασχολεί τόσο οδυνηρά, όπως είπα και πριν, εκατοντάδες ανθρώπους. Οπότε η απόφαση ήρθε λίγο αυθόρμητα, ας πούμε, να κάνουμε αυτό το ντοκιμαντέρ, για να αναδείξουμε ακριβώς το επίπεδο το ανθρωπιστικό, τη διάσταση την ανθρωπιστική αυτού του θέματος και να το διερευνήσουμε από πλευράς διεθνούς δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων περισσότερο από το τι πτέει. Ξέρεις, αυτές τις μέρες που είναι το θέμα συζήτησης στο 21ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ στη Θεσσαλονίκη, αυτό το ντοκιμαντέρ, ήρθε η ανακοίνωση της Κυπριακής Δημοκρατίας με υπόμνημα προς το Συμβούλιο της Ευρώπης, θα το ακούσεις τώρα, ότι σε περιοχές, για σένα λέμε πολλά, Αργίτα, Περιστερονοπηγή, Καραβάη, Πηχό, Κυθρέα, Κιόνελη, Αμόχωστο, Γαλάτια, Νέο Χωριό, Λάπιθο, Καζάφανη και Κερινιά, δεν επιτράπει στη Διερευνητική Επιτροπή Αγνοωμένων να διενεργήσει εξκαφές σε τουλάχιστον 20 πιθανά σημεία ταφής αγνοωμένων στα κατεχόμενα. Τις ημέρες προβάλλεται ντοκιμαντέρ στη Θεσσαλονίκη. Αυτά. Ναι. Υπάρχει μια μαρτυρία στο ντοκιμαντέρ του Ανδρέα του Παράσχου, δημοσιογράφος, ο διευθυντής της Καθημερινής της Κύπρου, ο οποίος λέει πολύ εμφατικά ότι ουδέποτε λειτουργήσε σωστά και αποτελεσματικά η ιδέα, η Διερευνητική Επιτροπή Αγνοωμένων, η οποία αποτελείται και από Ελληνοκύπριους αλλά και από Τουρκοκύπριους, ότι ουδέποτε συνεργάστηκαν αγαστά για να υπάρχει αποτέλεσμα σε αυτή την έρευνα. Άρα φαντάζομαι ότι αυτό που είπε ο Ανδρέας στο ντοκιμαντέρ έχει αυτή τη διάσταση που ακούμε σήμερα. Δεν ξέρω αν επηρέασε και κατά πόσο επηρέασε το ντοκιμαντέρ. Δεν είμαι σε θέση να πω κάτι τέτοιο. Σίγουρα όμως γίνονται διάφορα αυτό το διάστημα. Δηλαδή από τον Νοέμβριο που βγήκε το ντοκιμαντέρ έγιναν και ημερίδες για ανθρώπινα δικαιώματα και διεθνές δίκαιο όσον αφορά το θέμα των αγνοωμένων. Γίνονται και μακάρι να γίνουν, έτσι, γιατί εδώ δεν υπάρχει ούτε απειλή, ούτε αρνητική ή επιθετική στάση για κάτι. Εδώ υπάρχει μια ιστορική καταγραφή. Σωστά. Υπάρχει ένα πανανθρώπινο δικαίωμα των συγγενών να γνωρίζουν την τύχη των δικών τους ανθρώπων. Αυτό είναι ο πόνος, ο οποίος τον ξέρουμε, εμείς τον ξέρουμε και από άλλες πλευρές. Τον ξέρουμε από την ίδια την ιστορία. Εγώ προσωπικά είμαι ποντιακής καταγωγής τρίτης γενιά και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι δεν τελειώνουν έτσι τα θέματα, δεν κλείνουν έτσι τέτοια κεφάλαια. Υπάρχει κάτι στην ενέργεια και στη δύναμη
η οποία μεταφέρεται στο DNA των γενεών και των ανθρώπων των ίδιων. Οπότε δεν είναι τόσο απλό, δεν κλείνουν έτσι απλά αυτά τα θέματα επειδή θέλουμε να πάμε παρακάτω. Ναι. Πρέπει να δημιουργηθούν λίγο πιο στέρεες βάσεις για να λειτουργήσει μια τέτοια λύση και να πάμε παρακάτω. Πες μου σε παρακαλώ, όσο προχωράγατε, και θα μας πεις και για τους συντελεστές του υπόλοιπου σε αυτού του ντοκιμαντέρ, όσο προχωράγατε όμως τη δουλειά, υπήρχε κάτι που ερχόταν στην επιφάνεια αναπάντεχα για σένα με τη δημοσιογραφική ερευνητική ματιά? Ναι, αυτό το ερώτημα, το γιατί να μένουν όλα κλειστά και να είναι από όλες τις πλευρές, σαν να είναι συμφωνημένο κάτι στον αέρα, να μην ανοίγουν αρχεία, ούτε ο ΙΕ, ούτε ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός, ούτε η τουρκική κυβέρνηση, η οποία έχει παραβιάσει άρθρα των Ηνωμένων Εθνών πολύ σοβαρά, και παρόλα αυτά δεν συμβαίνει τίποτε. Δεν συμβαίνει τίποτε. Αυτή η αγωνία του fake law στην οποία αναφέρεται ο εμπειρογνώμων του ΟΗΕ, ο Ντεζάγερ, λέει: εσείς μπορεί να ανησυχείτε για τα fake news, αλλά εγώ ανησυχώ για το fake law. Δηλαδή για ένα νόμο, για ένα διεθνές δίκαιο το οποίο δεν εφαρμόζεται. Και αν σήμερα λέει το κάνει ο Ερντογάν, αύριο μπορεί να το κάνει και ο Μακρόν και η Μέρκελ. Οποιοδήποτε. Δεν συμβαίνει ποτέ τίποτε. Σωστά. Δημιουργούνται προηγούμενα. Σοφία, μίλησε μου λίγο για τους άλλους συντέλεστες σε αυτό το ντοκιματέρ. Κοιτάξτε, είμαστε μαζεμένοι σε αυτό το ντοκιμαντέρ κάποιοι άνθρωποι από τα πανεπιστήμια, πανεπιστημιακοί, εμπειρογνώμονες, δημοσιογράφοι από την ελληνοκυπριακή και τουρκοκυπριακή πλευρά. Υπάρχει ο Σινέρ Λεβέντο, ο οποίος καταθέτει ψυχή σε αυτό το ντοκιμαντέρ, σε βαθμό που να αναρωτιούνται όλοι πώς τολμά, δεν φοβάται να τα λέει αυτά που λέει. Δεν παίρνουμε θέση υπέρ κάποιου ή εναντίον κάποιου. Επαναλαμβάνω. Όχι, στέκεστε. Μάλιστα, μου είπαν ότι από τη Γερμανία μου είπαν ότι είναι το πιο αντιπολεμικό ντοκιμαντέρ που έχουν δει. Το θέμα είναι, όπως είπα, ανθρωπιστικό. Οπότε υπάρχουν μαρτυρίες από όλες τις πλευρές, ναι, για τέτοιου είδους εγκλήματα και για το πώς θα έπρεπε ή θα μπορούσαν να έχουν καλύτερη τύχη για να ησυχάσουν και οι ψυχές των ανθρώπων που ασχολούνται με αυτό το θέμα. Νομίζω ότι στο ντοκιμαντέρ, εσύ με διορθώνεις, υπάρχουν και κάποιες κόντρα καταστάσεις. Τι εννοώ, δηλαδή άνθρωπος που θεωρούνται νεκρός, τα στοιχεία οδήγησαν ότι ήταν εχμάλωτος, τουλάχιστον σε ένα διάστημα εν ζωή, έτσι δεν είναι? Όχι ακριβώς νεκρός, αγνοούμενος. Αγνοούμενος. Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Ναι, για πρώτη φορά ακούγεται στα αυτιά ανθρώπων, εκατοντάδων ανθρώπων, το 1974, και που ο φάκελος, ο επίσημος φάκελος τη ΔΕΑ ήταν άδειος. Ενώ η αδελφή του ανθρώπου που ασχολείται 25 ολόκληρα χρόνια με αυτό το θέμα έχει φέρει στο φως άπειρα στοιχεία. Άπειρα στοιχεία τα οποία θα ήταν εύκολο, θα έλεγε κανείς, να βρεθούν. Διότι όταν ένας άνθρωπος από μόνος του ψάχνει και φτάνει το ότι ο αδερφός δεν ήταν ποτέ αγνοούμενος, αλλά ήταν εχμάλωτος ευθύς εξ αρχής, από επίσημους καταλόγους του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, αντιλαμβάνεται πόσα τέτοια έχουν γίνει. Οπότε ναι, αυτός ο άνθρωπος ήταν εχμάλωτος και δεν ξέρει κανείς την τύχη του. Τι ζητάει λοιπόν αυτή η αδερφή με αυτή την έρευνα? Να μάθει. Έχει το δικαίωμα. Σε χάσαμε, Σοφία, τώρα λίγο στο σήμα. Κάτι έγινε και σε χάσαμε. Επανέλαβα. Τώρα. Ναι, τώρα καλά. Λέω, τι συμβαίνει με αυτή τη γυναίκα που 25 ολόκληρα χρόνια ψάχνει τον αδερφό της? Δεν θέλει τίποτα άλλο, ούτε θέλει να της δώσουν ένα κόκαλο. Θέλει να ξέρει την τύχη του αδερφού της. Είναι ανθρώπινο δικαίωμα να ξέρει, να γνωρίζει την τύχη του αδερφού της. Αυτό το πράγμα την έχει στοιχειώσει 25 χρόνια ολόκληρα. Και όχι μόνο τη Μαρία, φαντάζομαι και πολύ άλλο κόσμο που έχουμε γνωρίσει και ήδη έχουμε συναντήσει στις προβολές που κάνουμε στην Κύπρο. Οπότε αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν μπορούν να ησυχάσουν αυτοί οι άνθρωποι επειδή δίνουν ένα κοκαλάκι. Τελευταία. Ξέρεις, και αυτό τελευταία. Και αυτό τελευταία. Ξέρεις, μέρα που είναι που λένε όλη η μέρα της γυναίκας, υπάρχουν γυναίκες και γυναίκες, μάνες, αδερφές, σύζυγοι, κόρες,
στην Κύπρο, που με τον έναν τρόπο ή τον άλλον, το ένα τέταρτο του κυπριακού πληθυσμού έχει μία σχέση με αγνοούμενο. Αντιλαμβάνομαι το μήνυμα είναι πολύ πιο ισχυρό εκεί. Θέλω να σε ρωτήσω, μετά το φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη, γιατί νομίζω ότι είναι ένα ντοκιμαντέρ που πρέπει να προβληθεί παντού, σε άκουγα που έλεγες ότι θα προβληθεί στη δημόσια τηλεόραση. Θέλω να σε ρωτήσω αν σκέφτεστε να διακτηνήσετε με έναν τρόπο τις εκδηλώσεις, για παράδειγμα να έρθετε και στο Ηράκλειο. Σοφία, μας ακούς? Ναι, εγώ ακούω. Ναι, τώρα σε ακούμε. Λέω ότι οπωσδήποτε θα έρθουμε στο Ηράκλειο και έχουμε ήδη προγραμματίσει η περιοδία σε τουλάχιστον 10 πόλεις της Ελλάδος. Και όχι μόνο, θα πάμε στο Φεστιβάλ του Λονδίνου, θα πάμε στο Λος Άντζελες, θα πάμε στη Γερμανία και θα πάμε και στο Στρασβούργο το Σεπτέμβριο. Θέλω δηλαδή μέσα στο 2019 να υπάρξει η μέγιστη διάχυση του περιεχομένου αυτού του ντοκιμαντέρ, για να αποτελέσει και μια καλή αφορμή για συζήτηση, και μετά θα το βγάλουμε πια στο YouTube και θα είναι ελεύθερο. Ελεύθερης αλλά πρόσβαση. Μέχρι τότε πραγματικά ο στόχος μας είναι να συζητηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο αυτό το θέμα. Οπότε εννοείται ότι θα έρθουμε στο Ηράκλειο, που είναι αγαπημένος προορισμός μας. Το λέω γιατί ξέρεις ότι η Κρήτη με την Κύπρο έχει μια ιδιαίτερη σχέση, και ιδίως στην υπόθεση του 1974. Αλήθεια, λέει εδώ ένας ακροατής, στο ντοκιμαντέρ υπάρχουν περιγραφές και για, ας τους πούμε έτσι, ελλαδίτες αγνοουμένους. Ναι. Γιατί δεν γίνεται διαχωρισμός. Είναι ελλαδίτες, ελληνοκύπροι, τουρκοκύπροι. Δεν γίνεται διαχωρισμός. Μιλάμε για το πανανθρώπινο δικαίωμα του να γνωρίζουν οι άνθρωποι την τύχη των δικών τους ανθρώπων. Φυσικά στην Κύπρο, αντιλαμβάνεστε, ήταν λίγο δύσκολο αυτό, γιατί η μία πλευρά θέλει περισσότερο υλικό, θέλει περισσότερο να τιμωρηθεί η Τουρκία. Ο καθένας έχει ένα προσωπικό βίωμα, αλλά δεν θα κουραστώ ποτέ να το λέω ότι δεν είναι αυτός ο στόχος του ντοκιμαντέρ. Δεν είναι να καθίσουμε την Τουρκία στο σκαμνί, όταν βλέπουμε ότι σιωπούν και οι μεγάλοι διεθνείς οργανισμοί. Γιατί ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός έχει όλα τα αρχεία αυτής της ιστορίας, όλα, τα πάντα. Αλλά δεν τα ανοίγει. Δεν τα ανοίγει. Οπότε οι άνθρωποι δεν μπορούν να καταλήξουν κάπου, ούτε και το δικαστήριο. Το δικαστήριο λέει αργήσατε. Τη στιγμή που το 90 ξεκίνησαν οι έρευνες, του λέει αργήσατε να έρθετε στο Διεθνές Δικαστήριο. Οπότε δεν μπορούμε να ασχοληθούμε, και το κλείσαν το θέμα των αγνοωμένων. Πότε να έρθουν οι άνθρωποι, πότε να πάνε. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι είναι από πολλές πλευρές επιχειρείται η αποσιώπηση, η σιωπή γύρω από αυτό το θέμα. Σοφία Ιορδανίδου, με το καλό να σας δούμε στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, να δούμε και να συζητήσουμε με αφορμή αυτό το ντοκιματέρ. Κρατώ αυτό που έχεις πει εσύ ίδια, η λύθη δεν είναι λύση. Αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να φύγει, νομίζω. Αυτό είναι το μήνυμα του ντοκιματέρ, ότι η λύση δεν μπορεί να αποτελεί λύση. Σοφία, το έχει δείξει η ιστορία εξάλλου. Περίτρανα μας το έχει αποδείξει. Ποτέ δεν ξεχάστηκε τίποτα, όπως λέει και ο Σενέρ Λεβέντ στο ντοκιμαντέρ. Για να ξεχάσει κάποιος πρέπει να έχει Αλτσχάιμερ.